σου, Χάρη! Όχι, Γιώργο μου, σε κλείνω. Μιλούσες με ποιον Γιώργο? Με τον Γιώργο το Μητσικώστα. Ξεκινάει η εκπομπή στο Άξιο. Ναι, ξεκινάει πριν τις εκλογές από ό,τι μου έλεγε τώρα. Το προετοίμαζε πάρα πολύ καιρό αυτό. Είναι μια εκπομπή. Σατυρική. Σατυρική, ναι. Χαμός και αυτή την εβδομάδα με Γρηγόρη Αρναούτογλου, Ιάσονα Τριανταφυλλίδη. Μετά από κάποιο σημείο, νομίζω όποια από τις δύο πλευρές έχει περισσότερο δίκαιο, για μένα ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λες ότι έχει δίκαιο. Ναι. Ο Γρηγόρης, ειδικά από τηλεκριτικούς, έχει χτυπηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Αυτό το κακόψυχος που είπε, θεωρείς ότι ήταν λάθος του? Δεν μπορώ να μπω τώρα στην ψυχολογία του Γρηγόρη και εγώ μιλήσαμε, δεν θα έμπαινε σε δικασία να το ρωτήσω γιατί το είπες, εάν θα το έπαιρνες πίσω ή όχι. Εγώ νομίζω δεν θα το έπαιρνε. Δεν θα το έπαιρνε πίσω ο Γρηγόρης, όχι. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης άλλωστε δεν τα έβαλε μόνο με τον Γρηγόρη, αποδόμησε τη Ζήνα Κουτσελίνη, τον Μουσινά. Άρα ξαφνικά βλέπουμε ότι άτομα τα οποία έχουν δώσει στην τηλεόραση πράγματα ο καθένας από το δικό του τομέα, είναι ξαφνικά άχρηστα ή κάνουν κακό στην τηλεόραση. Ο Δημήτρης Παπανώτας μίλησε για έλλειψη παιδείας. Ο Δημήτρης είναι ένα άτομο που σε πολλά πράγματα εγώ συμφωνώ, αλλά το έλλειψη παιδείας είναι βαρύ. Εσύ ασχολείσαι και το τελευταίο διάστημα πολύ με το Survivor. Έχω την εντύπωση ότι το Survivor και πρώτη φορά θα ταχθώ υπέρ της παραγωγής έχουν αρχίσει σιγά σιγά και προσπαθούν να το αποδομήσουν εντελώς. Δηλαδή βγαίνουν οι πάντες από παίκτες που αποχωρούν τώρα από το Survivor και από παίκτες που είχαν λάβει μέρος από παλιά Survivor και δίνουν τα άπλυτα, όλα τα άπλυτα στη φόρα τα βγάζουν, είτε ισχύουν είτε δεν ισχύουν. Εγώ είπα ότι θα γίνει ένα μεγάλο μπαμ, ναι, και πιστεύω ότι αυτό το μπαμ θα έχει να κάνει με την παραγωγή και το κανάλι. Είδαμε ότι ο Ανδρέας έλειπε και χθες από την εκπομπή. Δεν ξέρω, έχεις μιλήσει μαζί του? Πώς είναι η υγεία? Μιλάμε, είναι καλύτερα. Μιλάω για τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Ναι, είναι καλύτερα. Επειδή ο ίδιος επέλεξε με το που βγήκε από το νοσοκομείο να πάει στην εκπομπή, όλο αυτό το πράγμα δεν το βοήθησε στην υγεία του. Έγινε και αυτό που έγινε. Υπήρχαν κάποια πράγματα που ο Ανδρέας βγήκε μπροστά δυναμικά, ύψωσε λίγο τη φωνή του, στεναχωρέθηκε και δεν ξέρω πώς ένιωσε γενικά, αλλά σίγουρα επειδή τον ξέρω τον Ανδρέα, έπεσε ψυχολογικά. Ένα quiz. Ναι. Ένα άτομο, ένα πρόσωπο αγαπημένο της τηλεόρασης θα μας απασχολήσει μέσα στον Απρίλιο με το αν θα μείνει ή φύγει από το κανάλι του. Μην μου πεις τι και πώς. Ναι. Είναι άντρας ή γυναίκα? Είναι θρίλερ. Είναι θρίλερ. Και τώρα που μιλάμε είναι σε αναμονή το κανάλι για να λάβει την απάντηση του συγκεκριμένου προσώπου εάν θα πάει ή όχι. Την Παπίλα τη βλέπεις να συνεχίζει του χρόνου? Δεν μπορεί κανένα να ξέρει τι θα κάνει η Ελίνα του χρόνου. Προσπαθούν, θα κάνουν. Τις πάει αυτό το project? Το project θέλουν να το δουν αυτό το πράγμα να τσουλήσει για λίγες εκπομπές. Θα κάνουν κάποιες αλλαγές από ό,τι έχω ακούσει και από ό,τι έχω διαβάσει. Αλλά είναι πάρα πολύ άδικο μετά από 2-3 Σαββατοκύριακα να λέμε αν η εκπομπή θα συνεχίσει του χρόνου. Δεν σε ρώτησα για τον Χρήστο Φερεντίνο. Θα τον δούμε να πρωταγωνιστήσει στη σειρά του Α. Ναι, και εγώ το διάβασα. Αυτή η νύχτα μένει, θα κάνει ένα guest. Σίγουρα η αποχώρησή του από τον Α, επειδή θα είναι στο Sky του χρόνου, θα είναι απώλεια για το κανάλι. Για τον Μάρκο Σεφερλή έχουμε πει. Ξεκινάνε τα γυρίσματα, λέει. Ο Μάρκο Σεφερλή, από ό,τι ξέρω, το Μάιο θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Ανήκει στο δυναμικό του Sky. Νομίζω ότι ο Sky κάνει κάποιες κινήσεις που ευελπιστεί να το βγουν, γιατί είναι. Θέση του Μουτσινά, λέει, θα πάει. Δεν γνωρίζω αν θα είναι στη θέση του Μουτσινά, γιατί εκκρεμούν κάποια πράγματα. Θα ξεκαθαριστούν όλα πραγματικά μέσα στον Απρίλιο. Το Μουτσινά τον βλέπεις στο Fame Story, στην Κριτική Επιτροπή, όπως έχουν πει? Μπορεί να είναι και στο Just Do Vas στην Επιτροπή. Επιτροπές να θες, τον Νίκο τον έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ το Χαρούλη μου, αγαπημένος φίλος πάρα πολλά χρόνια. Για όλους και για όλα. Και Μουτσινάς, Just the Two of Us, δεν το είχαμε σκεφτεί. Κοίτα να δεις, μήπως το δούμε και ξαφνικά. Το ακούμε όμως, το και βάζουμε το ακούω, στο τραπέζι. Γιατί με τη Βίκη Σταυροπούλου οι σχέσεις είναι πάρα πολύ καλές. Τη Δέσποινα Βανδύ επίσης, το Σταμάτη Φασουλή, δηλαδή και ταιριάζει ο Νίκος. Και νομίζω υπήρχε και κουβέντα να γίνει να συνεργαστεί με την Parking Well, αν θυμάστε. Το λέγαμε εδώ στην εκπομπή ο Νίκος ο Μουτσινάς. Σωστό είναι αυτό, ναι, που λέτε. Αλλά είναι σε άλλο κανάλι, παιδιά. Τι λέτε, δεν πέσει. Παιδιά, αφού φεύγει το Sky. Φέτος του Sky, παιδάκι μου. Καλά, παιδάκι μου, εντάξει, δεν. Αυτό είναι ένα σενάριο που. Σε φαντασία. Δεν λύγει το συμβόλαιό του φέτος.
Ναι, καλέ. Και δεν λέγαμε θα πάει στο Fame Story που είναι άδειας παραγωγής. Τι λες. Άλλο λέω, παιδιά, είναι στο ίδιο. Τέλος πάντων. Αυτό με τον Justin είναι λίγο μύθευμα, αλλά μπορεί και να γίνει. Οκ, ποτέ δεν λέω. Αυτό που κάθεσαι και τα ακούς και μετά λες έτσι μία δεκαετία. Δεν είναι αυτό έτσι. Είναι ο καλός θείος που έχει κάθε οικογένεια. Δεν έχει τους χρησμούς από το μαντίο των δελφών, αλλά δεν έχει αγαπούλα. Έχει το χάρισμα, ξέρει ο Λάμπρη. Αυτό από το μαντίο των δελφών είναι αυτό που μόλις τώρα υπόθηκε. Εγώ είπα το εξής. Ότι λίγη ακόμα είναι μύθευμα, μιλάω για τον Justin Επιτροπή, ρε. Για τον Justin, παιδιά, για τον Justin. Γιατί του χρόνου να είναι όσο πιθανό να παίξει και στο Μαέστρο 2. Ναι, αλλά είπε επειδή είναι σε άλλο κανάλι. Τι σχέση έχει που είναι σε άλλο κανάλι. Παίζει στο Μαέστρο 2, λέει, φαντάζεσαι. Ακούστε, λέει ο αγάπη μου, όμορφε, το Justin θα ξαναγίνει το Μάρτιο του 24. Ωραία. Καλά είναι. Ωραία. Μέχρι τότε, αϊ, ποιο ζει, ποιο πεθαίνει. Αϊ. Και λέω, όπω μπορεί να βρεθεί σε οποιαδήποτε θέση στην τηλεόραση, ναι, μπορεί να είναι και στην Επιτροπή. Άλλο ή πια άλλο. Κοίταξε να δει, νομίζω ότι και το Fame Story και το Justin είναι τη ίδια παραγωγή. Το Fame θα γίνει το Σεπτέμβριο όμω. Αν ισχύει αυτό που συζητάμε, ότι ο Νίκο θα ενταχθεί στην κριτική επιτροπή του Fame, δεν το σταματάει τίποτα. Κουμπάνουν και το δεύτερο μισό τη επόμενη σεζόν είναι και στο Justin. Όχι, δεν το σταματάει. Αλλά όποιο ξέρει τον Νίκο θεωρεί ότι δύσκολα να κάνει κριτικές επιτροπές σε δύο χρόνια. Δεν είναι αυτό που θέλω. Αλλά Λάβρο μου, η ζωή δεν ξέρεις πώς θα φέρνει. Γι' αυτό είπα και εγώ. Υπάρχει ένας αστάθμητος παράγοντας. Δεν ξέρεις πώς. Αυτό ο αστάθμητος. Τι ξημερώνει αύριο. Δεν ξέρω τι ξημερώνει αύριο. Δεν ξέρω τι ξημερώνει σήμερα. Ξέρω τι ξημερώνει αύριο. Κυριακή είναι, εγώ στο λέω. Λοιπόν, καταλαβαίνω τι λέει ο Χάρης και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Ακόμα και να μην το βλέπεις έτσι σαν τηλεθεατής θερμό στο Survivor. Είναι κάπως ενοχλητικό και εμένα με ενοχλεί και το έχω εκφράσει έτσι πολλές φορές και μέσα από εδώ ότι πια αποδομείται από τους ίδιους τους παίκτες αυτό το παιχνίδι. Αυτό που λέγαμε και χθες, ότι σε έχει δώσει μια παραγωγή, ένα ποσό για να υπηρετήσεις ένα πρόγραμμα, ένα project, το οποίο καλώς κακώς όλοι ξέρουμε ότι είναι ναι μεν reality και επιβίωση, αλλά είναι πάρα πολύ και μέσα το πώς θα πάει η ιστορία. Όταν λοιπόν εσύ έχεις πάρει λεφτά και έχεις βγει και αρχίζεις και λες «Α, εμένα μου έδινε και έτρωγα», «Α, εγώ έβαλα αυτό το βιντεάκι». Είναι αυτό ακριβώς, θα γίνει τον μπάνκα κάποια στιγμή. Επίσης, το θεωρώ ανάλογο με το να είσαι σε μία δουλειά, να έχεις συμφωνήσει να είσαι σε μία δουλειά, φυσικά, να θέλεις να είσαι εκεί και να φεύγεις και μετά να ξεκινάς και να λες όσα έχεις δει, όσα έχεις μάθει, όσα έχουν γίνει. Έτσι. Να βγάζεις τα άπλυτα στη φόρα. Δεν είναι εδώ ωραίο. Μου κάνει εντύπωση όμως το Survivor. Δεν υπογράφουν ποτέ. Ρήτρα έχει αυτό που υπο... Ναι, ρήτρα έχει μύθιες, δηλαδή σε όλες τις δουλειές. Πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο project. Χαίρομαι που καταλήγει έτσι η Μαρία, γιατί συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λέτε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι παίκτες ξεφτιλίζουν το πρόγραμμα το οποίο οι ίδιοι πήγαν. Βέβαια, και αδρά, το ότι πας σε μια δουλειά δεν σημαίνει ότι δεν θα έχεις παράπονα. Σε παρένθεση, κλείνει. Φυσικά, εννοείται. Η παραγωγή. Να εκφράζεις στους άμεσα ενδιαφερόμενους, όχι να αποδομήσεις μια ολόκληρη παραγωγή δημόσια. Πρόσεχε. Ο καθένας έχει τα παράπονα του. Άλλοι αποδομούν, άλλοι δεν αποδομούν, γιατί έχουν περάσει 150 παίκτες εκεί πέρα. Βλέπουμε τους ίδιους 15 επανειλημμένα να αποδομούν την παραγωγή. Οι άλλοι 90 δεν την αποδομούν. Το παράπονο δεν είναι η αλήθεια όμως πάντα, γιατί εσύ μπορεί να έχεις ένα παράπονο που δεν βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Συμφωνώ. Να είναι έτσι πως το έχεις βάλει εσύ στο μυαλό σου και να αισθάνεσαι εμείς λοιπόν, αν ένας παίκτης, εμείς και η κάθε εμείς εκπομπή, αν βγει ένας παίκτης και κάνει ένα παράπονο, θα το προβάλλουμε προς τα έξω, ναι ή όχι. Βεβαίως. Θα το προβάλλουμε. Μπράβο. Βεβαίως, ξέρουμε γιατί... αν ισχύει. Μα εμάς είναι η δουλειά μας να το προβάλλουμε. Αυτό γιατί τα λέμε. Όμως πληρώνει μας. Τώρα εδώ μπορεί να έχουμε και μια διαφωνία. Αν είναι η δουλειά μας, δεν λέμε το παράπονο του καθενός, αλλά τέλος πάντων. Πάντως αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι σαν να είναι συντονισμένη η προσπάθεια αποδόμησης. Η αποδόμηση. Αυτός που επιτρέπει να γίνεται είναι η παραγωγή. Να. Γιατί αν ήθελε η παραγωγή να μην αποδομηθεί το προϊόν, θα πρόσεχε να μην υπάρχουν κινητά, να μην υπάρχουν να παραγγέλει από τις κοτοπουλάδες ο Γκότσης. Και επίσης όλοι... Περιμένει να βάλει τελεία, δεν είναι. Ναι, για όταν τελειώσω τη σκέψη μου. Δεν τελείωσε. Όλοι οι πρώην παίκτες που βγαίνουν και λένε όλα αυτά που λένε, θα μπορούσε με ένα τηλέφωνο να τους υποχρεώνει, γιατί είναι υπογεγραμμένο. Αυτό. Να τους πει, για βάλε φρένο. Για μαζέψου. Για μαζέψου. Γιατί... Μπράβο. Το ότι δεν το κάνει σημαίνει ότι ας τους μωρέ. Το επιτρέπει. Άρα τι θέλει το ίδιο Survivor να αποδομηθεί. Να κάνουμε και ένα σχόλιο τώρα για αυτό για τον Γρηγόρη Αρναούτου που τάσσεται υπέρ τη τάση του Γρηγόρη και θεωρεί ο ίδιο ο Χάρη ότι επειδή αδίκησε και άλλου με την κριτική του, τη θεωρία του Χάρη, λέω την άποψη του Χάρη, ο Ιάσον Τριανταφυλλίδη. Άρα θεωρεί ότι η δράση προκαλεί αντίδραση. Και ορίστε. Είναι λογική αυτή. Όχι, ο Χάρης λέει ότι έχει μάλλον κάποιες αιμονές με κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα. Γιατί όπως αποδόμησε το Γρηγόρη Αρναούτογλου. Αποδόμησε και τη Ζήνα και τον Κουτσερίνη και τον Νίκο Μουτσινά, τους έχει βγάλει όλους τους επαγγελματικά, βέβαια. Έτσι. Αποθέωσε κάποιους άλλους. Ναι, αλλά συνήθως οι άνθρωποι που αποθέουν ότι δεν αντιδρούν. Συνήθως αντιδρούν οι άνθρωποι. Ναι, αλλά μην μένουμε και μοναχά σε αυτούς που λέμε ότι αποδόμησε. Ενώ έχει πει τη γνώμη του με υπογραφή. Μα εγώ το διαβάζω τον Ιάσονα. Έχει πει καλά πράγματα για πάρα πολλά. Καλά, εννοείται. Ναι, μιλάμε για την αντίδραση του Γρηγόρη και σχολίασε ο Χάρης ότι αποδόμησε στην ίδια κριτική και τη Ζήνα Κουτσελίνη, τα παίξαμε χθες, αλλά και τον Νίκο Μουτσινά.